Υπουργέ, επικεντρώνουμε σήμερα στα τμήματα ένταξης, λέγοντας από την αρχή ότι το τμήμα ένταξης, αυτός ο θεσμός, αποτελεί φυσικά μια πολύ σημαντική ειδική εκπαιδευτική υποστηρικτική δομή μέσα στο Γενικό Σχολείο, είναι ενταγμένη αυτή η δομή, η οποία υποστηρίζει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ή και χωρίς γνωμάτευση. Παρ' όλα αυτά, παρά τη σπουδαιότητα δηλαδή αυτής της δομής και την αποδεδειγμένη ωφελημότητά της, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, τόσο η ίδρυση όσο και η λειτουργία των τμήματων ένταξης βρίσκονται πάρα πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και αφήνουν έτσι πολλούς μαθητές στην κυριολεξία βοήθη τους. Είναι χαρακτηριστικό γι' αυτό και αποδεικτικό ότι ακόμα και αυτό το στοιχειώδες δίκτυο των τμήματων ένταξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που υπάρχει, αυτό το δίκτυο συρρυκνώνεται δραματικά στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης, στη δευτεροβάθμια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι με στοιχεία του 2019, από τα 3.603 τμήματα ένταξης που λειτουργούσαν τότε συνολικά στην εκπαίδευση, τα 2.922 ήταν στην πρωτοβάθμια και μόνο τα 681 ήταν στη δευτεροβάθμια. Το 1/5 δηλαδή. Λιγότερο και από το 1/5. Οι δυσκολίες όμως, ξέρετε, αυτών των παιδιών κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους από τη μία βαθμίδα στην άλλη παραμένουν, καθώς η παιδαγωγική και η επιστημονική στήριξη που λαμβάνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αμβλύνει μεν, αλλά δεν εξαλείφει τις δυσκολίες αυτές που έχουν αυτά τα παιδιά. Επομένως, πρέπει να δεχθούν ίση, αν όχι μεγαλύτερη στήριξη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το μόνο που προβλέπεται για αυτά τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μια προφορική εξέταση, και αυτή με πάρα πολλούς κόφτες και προϋποθέσεις, που ναι, μεν διευκολύνει το μαθητή, ασφαλώς, είναι μια χρήσιμη διαδικασία, όμως δεν το στηρίζει με την έννοια της βελτίωσης σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει. Εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι το περασμένο καλοκαίρι ως ΚΚΕ είχαμε επανακαταθέσει μία ερώτηση, ζητώντας τη μαζική ίδρυση τμήματων ένταξης, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν 750 θετικές γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις των Δήμων για την ίδρυσή τους. Ξέρετε πόσα ιδρύθηκαν? 40. 750 ζητήθηκαν, 40 ιδρύθηκαν. Καταλαβαίνετε ότι είναι όχι απλώς πίσω, είναι δραματικά πίσω από τις ανάγκες. Ενώ και τη φετινή σχολική χρονιά εκατοντάδες τμήματα ένταξης δεν λειτουργήσαν λόγω έλλειψης προσωπικού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα σκουπεύετε να λάβετε εσείς και η κυβέρνησή σας ώστε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν όσα τμήματα ένταξης χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη τη χώρα και βεβαίως να προσληφθεί όλο το αναγκαίο, μόνιμο, επαναλαμβάνω τη λέξη μόνιμο, εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί αυτά τα παιδιά, όλα τα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο αυτά τα παιδιά χρειάζονται ένα σταθερό παιδαγωγικό περιβάλλον, ώστε τα τμήματα ένταξης να λειτουργήσουν επιτέλους με τους σωστούς όρους και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, θέλω να πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα και ιδίως εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ευαίσθητοι όσον αφορά στη συνεκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τα τμήματα εντάξεως, αλλά και το θεσμό της παράλληλης στηρίξεως σε όλες τις σχολικές μονάδες της γενικής και της ειδικής εκπαιδεύσεως. Μπορώ να σας πω ότι αυτό το θέμα με ενδιαφέρει προσωπικώς πολύ, διότι είχα την τιμή το 2008, όντας ειδικός γραμματέας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να έχω εισηγηθεί τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 34 του νόμου 3699 του 2008, οι οποίες είναι βασικές για την ίδρυση αυτών των τμήματων εντάξεως και παραμένουν ακόμη και σήμερα ενισχύει. Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων, αλλά και νεωτέρων όπως το άρθρο 53 του νόμου 4823 του 2021, εκδόθηκε εγκύκλιος υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων για την ίδρυση τμήματων εντάξεως σε δημόσιες σχολικές
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, γενικής και ειδικής επαγγελματικής κατευθύνσεως από τις 27 Απριλίου του 2021. Στην εγκύκλιο αυτή τέθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, παράμετροι και συνισταμένες, προκειμένου να εξακριβωθούν και να αποτυπωθούν οι ανάγκες των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη από τμήματα εντάξεως. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 3 μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Δεύτερο σημείο, οι τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής σε σχέση με ήδη ιδρυμένα τμήματα εντάξεως. Τρίτο σημείο, η χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες που έχουν μαθητές που έχουν ανάγκη να στηριχτούν από τμήματα εντάξεως. Τέταρτο σημείο, ο συνολικός αριθμός μαθητών κάθε σχολικής μονάδος. Και τελευταίο σημείο, η δυνατότητα ημί διαθέσιμου χώρου για το τμήμα εντάξεως. Τα παραπάνω εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, προκειμένου να δοθεί επιπλέον δυνατότητα στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαιδεύσεως να προτείνουν και εκείνοι με τη σειρά τους την ίδρυση τμήματων εντάξεως στην περίπτωση που είχαν επιπλέον προτάσεις. Για την επεξεργασία των αιτημάτων που ευλήθησαν, πέραν του τυπικού ελέγχου των αιτουμένων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας προχώρησε και σε ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα. Και σύμφωνα με την πρώτη με την παραπάνω διαδικασία, ολοκληρώθηκε η σχετική ίδρυση τμήματων με την ΚΙΑ με υπαριθμόν 149.773. Ίδρυση τμήματων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως γενικής και επαγγελματικής κατευθύνσεως. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτημάτων για ίδρυση τμήματων εντάξεως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημοτικά και νηπιαγωγεία, με γνώμονα τα παραπάνω αναφερθέντα, και έχουν προωθηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών τα σχέδια των σχετικών ΚΙΑ. Στη δευτερολογία μου θα σας απαντήσω για το θέμα τα προσλήψεως εκπαιδευτικού προσωπικού. Καταρχήν δεν τίθεται θέμα ευαισθησίας, δεν πολιτικό έλεγχο κάνουμε τώρα εδώ, δεν συζητάμε με όρους ψυχολογικούς. Και εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση το κριτήριο της αλήθειας είναι η ίδια η πράξη και η πραγματικότητα. Σε σχέση με την εγκύκλιο στην οποία αναφερθήκατε, την έχω στο χέρι μου, είναι από τις 27 Απριλίου του 2021, φυσικά και την έχουμε μελετήσει, όμως ξέρετε από τότε, κύριε Υπουργέ, πέρασαν 2 χρόνια. Και δεν μπορεί, από τότε λέω, περάσανε 2 χρόνια. Και τι χρόνια, μέσα στην πανδημία, όπου αυτά τα προβλήματα που έχουν αυτά τα παιδιά οξύνθηκαν περισσότερο. Για να μην σας πω ότι δημιουργήθηκαν και νέα. Συνεπώς, με προθεσμίες οι οποίες έχουν λήξει την προηγούμενη διετία, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκπαιδευτικά ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Είναι δυναμικό το φαινόμενο των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Και δεν μπορεί να κρίνεται αναδιετία και να αντιμετωπίζεται. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μα πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε όλο το Δήμο Πειραιά, κύριε Υπουργέ, και το Δήμο Νίκαιας Ρέντι, λειτουργούν μόνο 3 τμήματα ένταξη σε κάθε Δήμο. 3 σε ολόκληρο το Δήμο Πειραιά. Τα ίδια και στον Κορυδαλό και παντού, σε όλη τη χώρα. Τμήματα ένταξη πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και τις γνωματεύσεις που δίνουν τα κεδασί. Στο πέραμα, μάλιστα, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα ένταξης. Κι όμως, είπατε πριν από λίγο ότι απαιτούνται 3 παιδιά για να δημιουργηθεί ένα τμήμα ένταξης. 123 παιδιά, κύριε Υπουργέ, με μαθησιακές δυσκολίες και με γνωματεύσεις, παρακαλώ, και με αξιολογήσεις από τα δημόσια κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα λεγόμενα και κεδασί, για να φοιτήσουν σε τμήμα ένταξης, 123 παιδιά στο πέραμα δεν έχουν ούτε ένα τμήμα ένταξης. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά? Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους όταν απουσιάζει με τόσο εκοφαντικό τρόπο και απαράδεκτο, θα συμπλήρωνα εγώ, η κρατική στήριξη και μέρημνα? Και να πείτε ότι είναι και λίγοι. Ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα επιστημονικά πορίσματα και τις μελέτες, αυτοί οι μαθητές που έχουν αυτές τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπολογίζονται στο 10% περίπου του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Άρα, στη χώρα μας υπολογίζονται γύρω στις 140.000, με δεδομένο ότι ο μαθητικός πληθυσμός είναι περίπου 1.300.000.
Όμως τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά τα τμήματα ένταξης, τελικά όχι μόνο δεν είναι 140.000, αλλά είναι ούτε καν 40.000. Πολύ λιγότεροι δηλαδή ακόμα και από τους μισούς. Άρα, χιλιάδες μαθητές, το συμπέρασμα αυτό βγαίνει, το λογικό, με δυσκολίες μαθησιακές ή πιεσμένα, αλλά δυσκολίες σε κάθε περίπτωση, παραμένουν αβοήθητοι, χωρίς αξιολογικές εκθέσεις, με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά, μόνοι τους, οι εκπαιδευτικοί, χωρίς καμιά βοήθεια, μέσα σε υπεράριθμα τμήματα, με αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που δυσκολεύουν, αν όχι υπονομεύουν το ίδιο το μάθημα. Προσπαθούν δηλαδή οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το όποιο έλλειμμα, χωρίς να έχουν οι περισσότεροι από αυτούς την κατάλληλη επιστημονική στήριξη για μια τέτοια ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, και δεν γνωρίζουμε αυτό πόσο αποτελεσματικό τελικά μπορεί να είναι, παρά τις φιλότιμες και σε πολλές περιπτώσεις ηρωικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Τώρα, αν εδώ συνυπολογίσουμε και ότι η ίδρυση από μόνη, το να ιδρύσεις ένα τμήμα ένταξης, δεν σημαίνει ότι αυτό θα λειτουργήσει. Γιατί πρέπει αυτό να στελεχωθεί και με το αναγκαίο προσωπικό, μόνιμο λέμε εμείς, το εκπαιδευτικό, το οποίο εξαρτάται βεβαίως από τους δημοσιονομικούς κόφτες, τις προτεραιότητες και με εκείνη την απαράδεκτη διάταξη που υπήρχε για την ίδρυση από τους Δήμους των τμήματων ένταξης. Έτσι, αυτό έπρεπε να αναφέρει η απόφαση του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και προκαλεί επιβάρυνση μόνο στο δημοτικό προϋπολογισμό. Είναι τόσο κακό δηλαδή να προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό για να ιδρυθούν τμήματα ένταξης στο Πέραμα? Δηλαδή είναι προτιμότερο για τις κυβερνήσεις σας, και δεν βάζω μόνο εσάς, βάζω και τις προηγούμενες και όλες τις κυβερνήσεις, να χρηματοδοτείτε με 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο, παραδείγματος χάρη, μια που είναι και τραγικά επίκαιρο, τη Hellenic Train για την άγωνη γραμμή, άγωνη γραμμή, αν είναι δυνατόν, Αθήνα-Θεσσαλονίκη σιδηροδρομική, και να μην βρίσκεται μερικές χιλιάδες ευρώ για να δημιουργηθούν τμήματα ένταξης? Κύριε συνάδελφε, δεν ήθελα να πω στα οικονομικά, αλλά μια που αναφερθήκατε στα οικονομικά στοιχεία, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή για το σχολικό έτος 22-23 τρέχει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η πράξη υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοιτήσεως και συμπεριλήψεως στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προϋπολογισμό 60.500.000 ευρώ. Για την ακρίβεια, 60.453.288 ευρώ. Το λέω αυτό διότι είπατε ότι δεν δίδονται χρήματα. Να πω επίσης και ένα άλλο σχόλιο, παρότι είστε συνήθως πολύ προσεκτικός. Αναφέρθηκα στην ΥΠΚΙΑ με υπαριθμούν 149.773 και είπατε ότι εξεδόθη προ 2 ετών. Εξεδόθη στις 5 Δεκεμβρίου του 2022, δηλαδή πριν από περίπου 6 μήνες, με το ΦΕΚ Β 6179 του 2022. Δεν εξεδόθη προ 2 ετών. Με αυτά ιδρύθηκαν τα τμήματα εντάξεως στις δημόσιες σχολικές μονάδες. Τώρα, ναι, είναι 5 Δεκεμβρίου. Εντάξει, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά βγήκανε. Αυτά βγήκανε βάσει της αρχικής εγκυκλίου της 27 Απριλίου του 2021. Τότε κατατέθηκαν οι προτάσεις, τότε ζητήθηκε να κατατεθούν οι προτάσεις και αυτό βγήκε το 22, το Δεκέμβριο του 2022. Τώρα, πάω σε κάτι ευρύτερο. Η ενίσχυση για μας του ανθρώπινου δυναμικού με μόνιμους διορισμούς. Αναφερθήκατε σε αυτούς πώς θα στελεχωθούν αυτά τα τμήματα εντάξεως. Υπήρξε κομβική και γι' αυτό το λόγο πήραμε την τελευταία τριετία 18.908 μόνιμους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαιδεύσεως και 4.489 μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαιδεύσεως σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαιδεύσεως και τμήματα εντάξεως, καθώς και 1.440 μόνιμα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ήδη προγραμματίζοντας εγκαίρως για το επόμενο έτος, έχουμε αποστείλει εγκαίρως στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου να εγκριθούν
περαιτέρω μόνιμη διορισμή εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2023-2024. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς μας είναι η έκδοση αποφάσεως από το Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση 3.772 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσον δε αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για την τρέχουσα χρονική σχολική χρονιά 2022-2023, πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 48.184 προσλήψεις, εκ των οποίων 11.413 μόνο στην ειδική αγωγή, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3.329 μόνο στην ειδική αγωγή, και επίσης 8.225 προσλήψεις μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τέλος, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει προβλεφθεί η συνέχεια της δράσης για την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχει αποσταλεί στην αρμόδια ειδική υπηρεσία διαχειρίσεως προς εξειδίκευση εν λόγω δράση για το σχολικό έτος 2023-2024, ούτως ώστε να προσληφθούν οι απαραίτητοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό για να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαιδεύσεως. Κλείνοντας, και επειδή μάλλον, κύριε Δελή, είναι η τελευταία ερώτηση που απαντάω υπ' αυτή την ιδιότητα, σε αυτή τη Βουλή, παρότι διαφέρουν ριζικά οι πολιτικές μας θέσεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πολύ πολιτισμένο επίπεδο το οποίο διατηρήσατε όλη αυτή την περίοδο στη Βουλή. Ελπίζω να τα πούμε στην επόμενη.